ευθύς αμέσως τώρα θα περάσουμε σε έναν άνθρωπο που έχει 20ετή εμπειρία στον μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει λάβει μέρος βέβαια σε έναν από τους πιο απαιτητικούς αγώνες στο Rally Le Mans. Είναι ο κύριος Ανδρέας Λασκαράτος. Κύριε Λασκαράτε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα και από εδώ, από την Αθήνα. Πώς νιώθει ένας Έλληνας αθλητής, στο μηχανοκίνητο βέβαια αθλητισμό, ο οποίος λαμβάνει μέρος σε έναν τόσο απαιτητικό αγώνα? Κοιτάξτε, τα συναισθήματα, το πώς νιώθει ο αθλητής, μάλλον άρχισα να τα συνειδητοποιώ μετά τον αγώνα, διότι η προετοιμασία για τον αγώνα ήταν αρκετά έντονη. Έγινε σχετικά τελευταία στιγμή φέτος, μέσα στην πανδημία, μεταφέρθηκε από Ιούνιο σε Σεπτέμβριο. Οπότε ακόμα και σήμερα καμιά φορά, δηλαδή μετά από τόσους μήνες που συνειδητοποιώ ότι τα καταφέραμε και πήγαμε στο Le Mans, το οποίο ήταν και ένας στόχος που ήρθε νωρίτερα, ήρθε 2 χρόνια νωρίτερα, δεν το είχαμε υπολογίσει για φέτος. Επομένως είναι από περηφάνεια, διότι είχαμε την ελληνική σημαία. Είναι ένα αίσθημα ταπεινό, θα έλεγα, διότι όταν φτάνει κάποιος εκεί και το συνειδητοποιεί, είναι αρκετά έντονο και σίγουρα δίνει και την αίσθηση μιας κατορθώματος, αλλά και δίψας να ξαναπάμε του χρόνου και κάθε χρόνο και να έχουμε καλά αποτελέσματα. Κύριε Λασκαράτο, είστε ο πρώτος Έλληνας που αγωνιστήκατε στον συγκεκριμένο αγώνα, σωστά? Σωστά. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε ποια ήταν? Δεν είναι μία. Οπότε είναι πολλές. Ότι η δυσκολία είναι να βάλουμε τα κομμάτια του puzzle μαζί, διότι είναι τόσα πολλά τα κινούμενα στοιχεία που πρέπει να ταιριάξουν, όπως η χορηγή, η ομάδα, τα προηγούμενα αποτελέσματα, να είμαστε στην κατάλληλη θέση, στην κατάλληλη στιγμή, να προκύψει ευκαιρία. Και ακόμα και όταν προκύψει ευκαιρία να καταφέρουμε να υπάρχει υποστήριξη ώστε να ολοκληρωθεί. Επομένως ήταν τα συστατικά να βρεθούν όλα μαζί. Γιατί είχαμε πάντα το 1 από τα 5 ή το 1 από τα 4. Οπότε ήταν αρκετά δύσκολο να βρεθούν όλα την ίδια στιγμή στο χρονικό αυτό περιθώριο που έπρεπε να είναι μαζί. Πετύχατε λοιπόν το ακατόρθωτο και θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι προϋποθέσεις, πέρα από το ταλέντο βέβαια και την προσπάθεια, για να συμμετέχει κανείς σε ένα τόσο σπουδαίο και απαιτητικό αγώνα? Δύσκολη ερώτηση. Είναι μεγάλη λίστα, διότι πρέπει κάποιος, αν έχει τις ικανότητες, να έχει ξεκινήσει από μικρός, να έχει κάνει την απαραίτητη προετοιμασία. Να το θέσω αλλιώς. Είναι σαν να ρωτάμε τι χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι αρκετά παρεμφερές σε αυτό το επίπεδο. Είναι πρωταθλητισμός. Έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται κοινωνική υποστήριξη, είτε είναι από τον ΕΟΤ, που στηρίζει εμένα, είτε από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, διότι οι ξένοι έχουν υποστήριξη. Εμείς δεν είχαμε ποτέ και μικρότερος σε ηλικία είχα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Και γι' αυτό εδώ μια παρένθεση να ευχαριστήσω τον ΕΟ, τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού και τον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού, διότι έχει υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και έχει βρεθεί η ελληνική σημαία εκεί. Επομένως, να βρεθεί κάποιος σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να υπάρχει ικανότητα, να υπάρχει επιμονή, να μην τα βάλει κάτω. Να περάσουν πολλά χρόνια προετοιμασία, έτσι ώστε να φτάσει σε επίπεδο πρωταθλητισμού, επίπεδο Ολυμπιακού αθλήματος. Και είναι αρκετά πάρα τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος. Είχατε και μία τετραετή αποχή, αν δεν κάνω λάθος, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, αυτό δεν σας άφησε πίσω και δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό προκειμένου να επιστρέψετε. Σωστά. Η τετραετής αποχή ήταν αποχή από τους αγώνες, αλλά όχι από τις προπονήσεις. Και αυτό διότι οι αγώνες έχουν αρκετά έντονο, ας πούμε, ημερολογιακό στοιχείο που πρέπει να ταξιδεύουμε, ας πούμε, αρκετά. Οπότε είχα και μια επαγγελματική δραστηριότητα, διότι σε κάποιο σημείο βέβαια σκεφτώ ότι αν δεν τα καταφέρω ποτέ, θα πρέπει να κοιτάξω και κάτι άλλο. Γιατί όλοι από 15 χρονών μου έλεγαν: βρίσκεσαι από μια χώρα που δεν έχει μηχανοκίνητο αθλητισμό, επομένως δεν θα καταφέρεις να φτάσεις πουθενά, άστο καλύτερα. Και επέμεινα και τα καταφέραμε, αλλά σίγουρα έπρεπε να κοιτάξω να υπάρχει και ένα δεύτερο πλάνο. Κύριε Λασκαράτο, πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή, για έναν Έλληνα αθλητή, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, να πραγματοποιεί προπονήσεις και να γίνει καλύτερος με τις υποδομές που υπάρχουν στη χώρα μας? Εντός της χώρα μας έχουμε πάρα πολλές πίστες καρτ. Εγώ κυρίως προπονούμε στην πίστα του Αστροπύργου, λέγεται Speed Park, στην Αττική, και αυτή διότι είναι έτσι σαν... Είμαι μέρος της ομάδας και της πίστας. Η ομάδα λέγεται Formula K Hellas. Και όσον αφορά το καρτ, είναι κάτι το οποίο, το αγωνιστικό καρτ, χρησιμοποιούν και οδηγοί της Formula 1 για να προπονούνται το χειμώνα. Είναι πολύ κοντά. Όταν αναφερόμαστε σε άλλες προπονήσεις, π.χ. Formula 3 ή μονοθέσιο του Le Mans, αυτό δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τις υποδομές. Έχουμε μία πίστα στις Σέρρες, η οποία ήταν ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Και ακόμα νομίζω είναι, αλλά δεν υπάρχουν ούτε ομάδες ούτε αυτοκίνητα. Επομένως, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σίγουρα μπορεί κάποιος να προπονηθεί μέχρι ενός σημείου στο αγωνιστικό κάρτα, αλλά μετά, αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα, θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό για να κάνει το επόμενο βήμα, όπως έκανα και εγώ. Κύριε Λασκαράτο, να κλείσουμε με μία συμβουλή στα νέα παιδιά που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να μην το βάλουν κάτω, διότι θα τους πούνε ότι δεν μπορούν. Βρεθήκαμε, τα κατάφερα. Τρανό παράδειγμα ότι μπορεί ένας Έλληνας να φτάσει εκεί. Να μην διστάσει κανένας και να μου στείλει μήνυμα αν θέλει κάποια βοήθεια. Να μην το βάλουν κάτω και να συνεχίσουν να κυνηγάνε το όνειρό τους. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.